οι συζητήσεις που έγιναν πριν από 15-20 μέρες περίπου μεταξύ των αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης, όπου εκεί πραγματικά φάνηκε μια ελπίδα για το μέλλον της χώρας μας. Βεβαίως θα το δούμε στη συνέχεια από τα κοινοβούλια και της χώρας μας και τα ευρωπαϊκά που θα έρθει αυτή η συμφωνία προς ψήφιση και έγκριση. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται διατεθειμένοι να αναλάβουν το χρέος. Είναι όμως χρέος της κυβέρνησης είναι να καταφέρει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, να περιορίσει το έλλειμμα, αλλά δυστυχώς, όπως έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι διατεθειμένη να το πράξει, δεν μπορεί να το κάνει. Είδαμε τις αποκρατικοποιήσεις να βαλτώνουν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής να λέει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία αποκρατικοποίηση δημόσιου φορέα ή επιχείρησης, ενώ η δέσμευση είναι κάθε 5 μέρες να γίνεται από μία. Οι σπατάλες του κράτους δυστυχώς δεν μειώνονται, τα έσοδα δεν αυξάνονται. Και γι' αυτό μιλάνε για εθνική κυριαρχία. Ακριβώς. Δεν μπορούμε, λέει, ένα κράτος που ζητάει συνεχώς δανεικά να μιλάει για εθνική κυριαρχία. Όπως το λέτε ακριβώς, ελπίζω η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός να καταλάβουν ότι η πολιτική που ακολουθούν μέχρι σήμερα δεν οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει να αλλάξουν προτάσεις και πρωτοβουλίες, να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη, για να μπορέσουμε πραγματικά ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα να πιάσουμε τους στόχους που δεν πρέπει να είναι άλλοι από την μείωση του ελλείμματος, την εισόδων, την μείωση της ανεργίας, του πληθωρισμού και όλων των οικονομικών στοιχείων που σήμερα έχουν επηρεάσει βαθιά την ελληνική οικονομία και την έχουν οδηγήσει στον φαύλο κύκλο της ύφεσης, του πληθωρισμού και της ανεργίας.